Το 1952, μέσα στους διαδρόμους των φυλακών Αβέροφ, ακούγεται μελωδία από ένα βιολί. Οι φυλακές ψάχνουν, αλλά δεν βρίσκουν τίποτα. Ποια ιστορία κρύβεται πίσω από το βιολί φάντασμα? Το βιολί κατασκευάζεται από τους κρατούμενους των φυλακών Αβέροφ με την καθοδήγηση ενός φυλακισμένου μουσικού. Η κατασκευή του σε συνθήκες απόλυτης μυστικότητας είναι δύσκολη και αργή. Τελικά το βιολί είναι έτοιμο το 1952. Μέσα στο μαύρο της φυλακής ανθίζουν μελωδίες που ακούγονται ακόμα και έξω από τους στίχους της, όπως λένε μαρτυρίες. Η διοίκηση των φυλακών κάνει ανακρίσεις και έρευνες για να βρεθεί το βιολί και να κατασχεθεί. Δεν καταφέρνουν τίποτα. Τότε είναι που οι υπεύθυνοι της φυλακής το βαφτίζουν το βιολί φάντασμα, το όνομα με το οποίο πέρασε στην ιστορία.